Στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, γιατί αυτός είναι ο επόμενος σταθμός, έχουμε μια μακραία ονειτηροκομική παράδοση. Εδώ θα βρείτε τυριά που δεν συναντάτε αλλού. Κάτι ξέρουμε εμείς και από Άνδρα και από Τίνο. Στην Άνδρα, όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα πάμε τώρα και συγκεκριμένα θα γνωρίσουμε, υπάρχει λόγος, θα γνωρίσουμε ένα ξεχωριστό τυρί από μια οικογένεια που χρόνια τώρα, μια μικρή οικογενειακή ομάδα, παράγει. Παρακαλώ. Βραβείο παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στα τυροκομικά Άνδρου Κρεβασάρα. Αυστηρά οικογενειακή είναι η μικρή τυροκομική μονάδα Κρεβασάρα στο κόρτι της Άνδρου που πρωτολειτουργήσε το 2008. Τις δουλειές μοιράζονται ο Δημήτρης Ασούτης, η γυναίκα του Βιολέτα, ο νεότερος γιος Περικλής και ο μεγαλύτερος, ο Νίκος, απόφυτος της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων και αρχιτυροκόμος. Από τα χέρια τους περνούν συνολικά περί τα 500 κιλά γάλα ημερησίως που συγκεντρώνουν από τις δικές τους αγελάδες και τα ζώα 4-5 ακόμα μικρών αγελαδοτρόφων του νησιού. Το παραδοσιακό αχλαδόσχημο τυράκι τους, το φρέσκο βολάκι, είναι ο λόγος που τους βραβεύουμε. Βουτυράτο με συμπυκνωμένη γεύση γάλακτος και μυρωμένα από τα αρωματικά βότανα που φυτρώνουν στα έφορα βοσκοτόπια της Άνδρου, ενθουσίασε την Επιτροπή Γευσηγνωσίας του Γαστρονόμου και συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα σε άλλα ομοειδή κυκλαδίτικα τυριά. Το βραβείο θα παραλάβει ο κύριος Νίκος Ασούτης. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ τον Γαστρονόμο για την τιμή που μου έκανε. Συγγνώμη για το τρακ που έχω. Το βραβείο αυτό έρχεται σε μια ευχάριστη στιγμή, την οποία θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, την οποία με βοηθάει σε όλο το έργο της δημιουργίας των τυριών προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ.